κύριος Ερντογάν ακολουθούν μια τακτική η οποία προσκρούει, προσβάλλει την διεθνή ένωμη τάξη και το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι η αφετηρία της κριτικής που θα κάνουμε στις πράξεις και στις δηλώσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία ουσιαστικά, όντας μια μεγάλη χώρα και έχοντας μια βαρύνουσα θέση τόσο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία στο ΝΑΤΟ, όσο και γενικότερα στο διεθνές στερέωμα σε σχέση βέβαια και με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, προσπαθεί ουσιαστικά να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το βασικό της πρόβλημα είναι στα νότια, δηλαδή είναι στην Συρία και με το βασικό της πρόβλημα είναι το κουρδικό. Ναι. Εκτιμώ ότι εμείς είμαστε στα πλαίσια του Ανατολίτικου Παζαριού, οι διάφορες δηλώσεις που κάνει, το να προσπαθεί να ανοίξει την ατζέντα των θεμάτων έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει στο μέτωπο που κυρίως τον αφορά και είναι το κομμάτι με την Συρία και αφορά την δυνατότητα δημιουργίας μιας ζώνης 30 χιλιόμετρων περίπου να αποκόψει τους Κούρδους και κυρίως να μην υπάρξει δυνατότητα για τη δημιουργία κουρδικού κράτους το οποίο θα είναι θριαλίδα στην ενότητα της Τουρκίας. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να επικαλούμαστε συνεχώς το διεθνές δίκαιο στο οποίο οφείλουμε να προσφεύγουμε και βεβαίως η πάγια τακτική, η πάγια θέση της Ελλάδας ότι οι διαφορές που έχουμε αφορούν δύο συγκεκριμένα ζητήματα, την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα και μπορούν να λυθούν με διμερείς διαπραγματεύσεις ή με την υπογραφή ενός συνυποσχετικού και προσφυγή στη Χάγη, να είναι ο στόχος, να είναι το πλαίσιο και να είναι ο βατήρας πάνω στον οποίο θα διεξάγεται η συζήτηση με την Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, μέχρι στιγμής πιστεύετε ότι η διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης γύρω από το θέμα του χαμηλού, αν θέλετε, της χαμηλής συζήτησης, των χαμηλών τόνων που κρατιούνται γύρω από, από αυτά τα οποία όσα έχει πει ο Ερντογάν, αλλά και όχι μόνο ο Ερντογάν, είναι σε σωστή κατεύθυνση? Κοιτάξτε, η χώρα μας είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πυρήνα των χωρών της Ευρωζώνης, είναι στο ΝΑΤΟ, ανήκει δηλαδή σε υπερεθνικούς οργανισμούς και κυρίως είναι μια χώρα η οποία σέβεται και οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Επομένως, δεν έχουμε κανένα λόγο να ακολουθήσουμε τον κύριο Ερντογάν στις παραλυρματικού χαρακτήρα δηλώσεις. Πρέπει να είμαστε σταθεροί στην επίκληση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και με κάθε ευκαιρία να τον καλούμε να συζητήσουμε τις διαφορές που προσδιόρισα ποιες είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, ο Ερντογάν, σας είπα, ανοίγει την παρτίδα. Η κυβέρνηση, κατά τη δική μας άποψη, κρατάει τους τόνους χαμηλούς, πλην όμως με την βασική, έχει κάνει δύο βασικές λάθος επιλογές. Η πρώτη είναι ότι έχει προσδεθεί στο άρμα του Ατλαντισμού και έχει εγκαταλείψει την πολυμερή εξωτερική πολιτική που ασκούσαμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τις συμμαχίες που είχαμε αναπτύξει στην νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και στον Μεσογειακό Νότο. Έχει προσδεστηθεί στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρεί ότι η καλύτερη λύση για τη χώρα είναι το να αποτελεί το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Εκτίμηση και θέση που αντιχεί τις απόψεις, μάλλον τις αναλύσεις δεκαετίας του 50 και του 60. Δεύτερο λάθος που κάνει η κυβέρνηση και αποδεικνύεται με μια απλή ανάγνωση της σημερινής κατάστασης είναι ότι θεωρεί τον Ερντογάν απομονωμένο και ως εκ τούτου θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι δεν είναι απομονωμένος, συμμετέχει ή προσπαθεί να συμμετέχει εν πάση περιπτώσει σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Ζήτησε να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας για παράδειγμα. Και άρα η βασική εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας ότι πρόκειται περί απομονωμένου Ερντογάν πάσχει.
Κατά τα άλλα, βεβαίως, η κυβέρνηση ορθά δεν ανταποκρίνεται, δεν ακολουθεί τον Ερντογάν, τον πρόεδρο Ερντογάν, στις παραλυρηματικού χαρακτήρα δηλώσεις, όπως είπα προηγουμένως. Πλην όμως, οι βασικές πολιτικές της αναλύσεις σε ό,τι αφορά την θέση της χώρας και σε ό,τι αφορά τη θέση του Ερντογάν παραμένουν λάθος και αυτές αποτελούν πρόβλημα για τη χώρα.